Πράγματι, τα πρώτα έργα μετά την έγκριση και του προπολογισμού θα ξεκινήσουν στο Δήμο Κορινθίων. Έργα τα οποία είναι και στο κέντρο αλλά και στην περιφέρεια. Ένα σημαντικό έργο αναπλάσεων, προπολογισμού 500.000, θα λάβει χώρα ε, στα, στην περιοχή Αγανιώτικα, Άγιο Γεώργιο. Ε, το εγκρίναμε, εγκρίναμε πλέον και, την, ε, και τη Δημοπράτηση στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή. Όπω εγκρίναμε τον παραλιακό πεζόδρομο στον Κόρφο, που θα ολοκληρώσει το παραλιακό μέτωπο προϋπολογισμού 180.000 και αυτό το έργο θα εκτελεστεί άμεσα. Ε, επίσης ε, υπήρξαν εγκρίσεις ε, πέντε αγροτικών ε, εργολαβιών για συντήρηση της, αγρο, της ε, αγροτικής οδοποιίας που έχει υποστεί μεγάλες βλάβες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που είχαμε φέτος το, το χειμώνα. Αυτές οι εργολαβίες θα λάβουν χώρα στην Κόρινθο, στη Σολυγία, Σωρονικό, ε, Άσο Λέχιο και Τενέα και πιστεύω θα λύσουν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί... αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες δημοπρατήσεις αντίστοιχων έργων... που θα βελτιώσουν ακόμα περαιτέρω το αγροτικό μας δίκτυο και στο κέντρο και στην περιφέρεια. Έχουμε ένα σημαντικό έργο που αφορά επεμβάσεις συμπληρωματικέ στα γήπεδα του Αγίου Βασιλείου και στην Κλένια. Στην Κλένια θα έχουμε μια καινούρια είσοδο για το χώρο των Κυρκίδων ουσιαστικά μια νέα προσπέλαση του κόσμου από την δυτική πλευρά και κάποια συμπληρωματικά έργα <συμπή> που έχουν να κάνουν με την περίφραξη είναι πίσω από τα ποδητήρια και επίσης στα, θα γίνουν παρεμβάσει και στα ποδητήρια του Αγίου Βασιλείου αλλά και σε ένα μικρό κοινικείο που θα διαμορφωθεί πάνω από τα ποδητήρια που θα ολοκληρώσει αν θέλετε εκεί το έργο που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια με τους χλορτάπητες και στην Κλένια και στον Αγίου Βασίλειο. Ε, επίσης Επίση, αποφασίστηκε μια μεγάλη εργολαβία που αφορά την αγροτική οδοπία στην περιοχή τη Ολυγία 50.000 ευρώ. Και βέβαια εγκρίθηκαν δύο μεγάλα εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές και θα επακολουθήσει εντό των επόμενων ημερών η δημοπρασία για δύο έργα σημαντικών αναπλάσεων ε, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στου άβλιου χώρου. Εκεί θα γίνει μια επέμβαση και θα βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις των ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ που υπάρχουν στα προάβλια των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων νοικίων σχεδόν σε όλα μας τα διοικητικά ώρα και στην Κόρινθα αλλά και σε χωριά του Δήμου μας που φιλοξενούν σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ η επέμβαση που θα κάνουμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στου άβλιου χώρου πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 120.000 ευρώ ε, είναι ο προπολογισμό των έργων που θα κάνουμε στου άβλιου χώρου ε, των σχολείων τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ε, από εκεί πέρα, ε, όπως βλέπετε, αυτή η χρονιά θα είναι μια χρονιά σημαντικών έργων που θα αφορούν και την Κόρινθο αλλά θα αφορούν και. Τη δημοτική μα κοινότητα και το τελευταίο χωριό. Υπάρχουν έργα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη που γίνονται και με ευθύνη του τομέα αυτεπιστασία του Δήμου με του εργαζόμενου που έχουμε προσλάβει με το πρόγραμμα τη αυτεπιστασία και υλικά τα οποία έχουμε είτε με χρήματα που μα έδωσε το κράτο είτε με δικά μα χρήματα. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται εργασίε πάρα πολλέ που αφορούν πεζοδρόμια όχι μόνο στην Κόρινθο αλλά και σε χωριά. Πεζοδρόμια, κοινόχου χώρου βελτιώσεις του πράσινου και πιστεύω ότι όλα αυτά θα αλλάξουν την εικόνα του Δήμου. Σε λίγες μέρες, στην επόμενη οικονομική, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα υπάρξει και μια έγκριση μιας μεγάλης προμήθειας 227.000 ευρώ που, αφορούν, που αφορά αυτή η προμήθεια όργανα παιδικών χαρών. Όλες οι παιδικές χαρές θα αναμορφωθούν, θα μπουν σύγχρονα, σύγχρονα ε, όργανα ε, για να είναι στη διάθεση των μικρών παιδιών και θα βελτιωθεί και το κομμάτι που έχει να κάνει με την ασφάλεια και την αντίστοιχη πιστοποίηση που θα έχουν όλε οι παιδικέ χαρέ. Επίση, θέλω να προσθέσω ένα, μια σημαντική προμήθεια που αφορά πινακίδε σήμανση αλλά και κατεύθυνση, πληροφοριακέ πινακίδε, πινακίδε του κώδικα δική κυκλοφορία αλλά και πληροφοριακέ πινακίδε. Ένα σημαντικό έργο που θα εκτελεστεί με ευθύνη, αφού γίνει προμήθεια αξίας 50.000 ευρώ, θα εκτελεστεί με ευθύνη ε, του τομέα τη αυτεπιστασία.